Επιστρέφουμε στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συζητήσουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τις εκλογές, μάλλον, στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έρχονται όπου να είσαι. 2 του Αυγούστου θα έχουμε την ανάδειξη νέου δημάρχου στην Αγλαντζιά. Πάμε να καλωσορίσουμε 2 εκ των υποψηφίων που είναι μαζί μας σήμερα για να παραθέσουν τις θέσεις τους. Η κυρία Μαρία Βασιλιάδου. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, κυρία Βασιλιάδου, και η κυρία Έφη Ξάνθου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, 2 υποψήφιες γυναίκες, χαιρόμαστε για αυτό το γεγονός. Λοιπόν, και επίσης για το γεγονός ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες αφορούν την περαιτέρω πρόοδο της Αγλαντζιάς σε σχέση ακριβώς με τα έργα που συντελούνται, τα έργα τα οποία είναι στη μέση αυτή τη στιγμή, άρα θα πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση και προώθηση περαιτέρω αυτών των έργων και γενικότερα τους στόχους σας. Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας, κυρία Βασιλιάδου, γιατί κάποιος Αγλαντζιώτης να επιλέξει την δική σας την υποψηφιότητα, τι θα φέρετε καινούριο στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αγλαντζιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνάντηση. Πρώτα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί με την Έφη. Θεωρώ ότι όλοι οι υποψήφοι είμαστε συνοδοιπόροι και όλοι θα έχουμε το δικό μας όραμα, ο καθένας ξεχωριστά. Έχει ο καθένας τα δικά του δεδομένα, δηλαδή την εμπειρία του στο χώρο, στα κοινά, τις γνώσεις τις οποίες έχει, την προσωπικότητα του, και πάνω σε αυτό θα κριθούμε όλοι, όπως και τις προτάσεις του ο καθένας για το πώς ακριβώς θέλει την Αγλαντζιά στο επόμενο βήμα. Η Αγλαντζιά μας είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Είναι όμορφη και σχεδόν ειδηλιακή, θα έλεγε κανένας, διότι είναι μια πράσινη πόλη. Είναι μια πόλη που έχει 3 πάρκα και μεταξύ αυτών το Εθνικό Πάρκο. Mm. Έχει πάρα πολλά παρκάκια τα οποία είναι διασκορπισμένα σε όλη την πόλη, και εμένα στην δική μου πρόταση είναι αυτά τα πάρκα να γίνουν κάποια από αυτά θεματικά, ούτως ώστε να πραγματικά να τα απολαμβάνουν οι οικογένειες, τα παιδιά και όποιος θέλει. Mm-hmm. Είναι μια πόλη η οποία την έζησα εγώ μέσα στις δεκαετίες και έχει ξεκινήσει από πολύ υποβαθμισμένες καταστάσεις και σήμερα πράγματι είναι μια σύγχρονη πόλη, χάρη στη δουλειά πολλών και τους οποίους ευχαριστούμε γι' αυτό, ως δημότες που είμαστε κι εμείς. Mm. Είναι μια σύγχρονη πόλη που έχει υποδομές, ικανοποιητικές υποδομές, αλλά πάντοτε υπάρχει το περιθώριο για βελτίωση, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος είναι η πόλη, είναι ζώσα πολιτεία. Δηλαδή δεν υπάρχει σταματημός στην εξέλιξη. Άρα λογικά όλα τα έργα υποδομής τα οποία υπάρχουν και είναι σε εξέλιξη, όπως είχατε πει στην εισαγωγή σας, σίγουρα οπωσδήποτε θα συνεχίζονται και κάθε περίοδο θα υπάρχουν και καινούρια, ούτως ώστε να υπάρχουν και υποδομές και έργα τα οποία θα εξελίσσονται για την ανάπτυξη της πόλης σε αυτό το επίπεδο. Όμως, εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει γίνει πια. Ναι. Εμένα το δικό μου όραμα είναι κάπως διαφορετικό. Δηλαδή. Εγώ θέλω τώρα την Αγλαντζιά μας να κάνει εκείνο το βήμα. Το βήμα πιο μπροστά και μπορεί να το κάνει, διότι αυτά τα έχει. Άρα τώρα θα πρέπει να ανοίξει τα φτερά της και να γίνει μια πόλη πρότυπο. Και μπορεί, γιατί έχει και πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έξυπνη, ας πούμε, τεχνολογία. Να γίνει μια έξυπνη, να περισσότερο πράγμα, έξυπνη πόλη, να γίνει έξυπνη πόλη, οπωσδήποτε να γίνει έξυπνη πόλη, ούτως ώστε να ανοίξουν διάβλοι επικοινωνίας με τους δημότες και τις δημότησες της Αγλαντζιάς, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί οπωσδήποτε η εμπλοκή των δημοτών σε σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ναι, και επίσης με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι χωλαίνουν στο Δήμο μας, και εάν γίνει όντως ψηφιοποίηση και μπορούν οι δημότες να συμμετέχουν και να ακούονται. Και τονίζω το ρήμα να ακούονται. Διότι ο κάθε ένας, δηλαδή, στην απόφαση δηλαδή, να, να υπάρχει στα μείζωνα θέματα θα μπορούσα να πω ότι ναι, θα προχωρούσα και σε δημοψήφισμα. Στα μικρότερα θέματα δεν θα μπορούσα να κάνω δημοψήφισμα, δηλαδή κάθε μέρα βέβαια, να μην είμαστε και παράλογοι. Αλλά αν θα είστε έξυπνη πόλη, μπορείτε να το εισάγετε και ηλεκτρονικά. Σιγουρότατα θα είναι ηλεκτρονικά. Λοιπόν. Απλά στα μικρά θέματα. Θέλεις να κάνεις ένα πρόγραμμα για τα παιδιά, παραδείγμα. Θες να ακούσεις όμως τους δημότες σου, πώς το σκέφτονται αυτό το πράγμα. Να. Θα υπάρχει μια πλατφόρμα πάνω στην οποία θα μπορεί στη δημόσια σφαίρα να γίνεται ένας διάλογος, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος να λαμβάνει πολύ σοβαρά το πώς αισθάνονται οι δημότες του. Μάλιστα. Λοιπόν,
Σε εσάς, κυρία Ξάνθου, εσείς πώς οραματίζεστε την εξέλιξη της Αγλαντζάς? Να σας πω, εγώ δεν βλέπω την Αγλαντζά να έχει φτάσει στο επίπεδο που θα έπρεπε να ήταν μια σύγχρονη πόλη. Ναι. Νομίζω ότι καταφέρνουμε να συνδυάζουμε ωραίες περιοχές. Έχει γίνει μια αναβάθμιση υποδομών, αλλά έχουμε και περιοχές που είναι πολύ υποβαθμισμένες. Έχουμε περιοχές που τα πεζοδρόμια τους είναι ανύπαρκτα. Ναι. Όπου οι μαθητές μας φεύγουν από το σχολείο για να πάνε για εκκλησιασμό ή για να πάνε στο γειτονικό πάρκο και πρέπει να περπατούν στην άσφαλτο. Έχουμε δει έργα υποδομής πάνω σε λεωφόρους και οι παρόδοι είναι ιχτρές. Το πρόβλημα βέβαια είναι και χειρότερο όταν συζητούμε για το θέμα του αποχετευτικού. Έχουμε περιοχές και Αγλαντζάς που οι κάτοικοι σκέφτονται να μετακομίσουν γιατί η μυρωδιά, οι οσμές που προκύπτουν συνεχώς τους έχουν καταστρέψει την ποιότητα ζωής. Έχει και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι πλημμυρίζουν και αυτό οφείλεται στην παλιά δομή της Αγλαντζάς. Όχι όταν μόνο. Και στους καινούριους δρόμους ποτάμια, δεν έχουν λάβει υπόψη τις υποδομές που έπρεπε. Και στους καινούριους, δηλαδή διάμετρο των σχαρών και τα υπόλοιπα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως και για το παλιό κομμάτι της Αγλαντζάς. Παραμένει υποβαθμισμένο, και αυτή η ερώτηση πάει και στις δύο, αλλά αφήνουμε στην κυρία Ξάνθου. Παραμένει υποβαθμισμένο. Η παλιά πλατεία έγινε σε κάποια στιγμή, έγιναν ένα-δύο έργα, δόθηκαν κάποια κίνητρα και για επιχειρήσεις, αλλά μείναμε μέχρι εκεί. Οι προσώψεις και καταστημάτων και σπιτιών. Το σκαλί της Αγλαντζάς που αφέθηκε, ναι. Εκεί τι θα κάνει? Οι σπηλιές έχουν ήδη. Είναι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σπηλιές λόγω της περσινής βροχόπτωσης όπου έχουν πέσει οι βράχοι. Ναι. Και οι βράχοι είναι όντως ένα στοίχημα, από τα προβλήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε, ναι, για να είναι όλη η σειρά εκεί, διότι η Αγλαντζά είναι χτισμένη σε δύο λόφους, έχει σοβαρό πρόβλημα με τους βράχους και στήριξη των βράχων. Το είναι ένα κρατικό έργο λόγω της βροχόπτωσης. Είναι λόγω της υπερβολικής ανάπτυξης που έχουμε δει πάνω στην Καυκάλα. Της Αγλαντζάς, ασκούνται πιέσεις, υπάρχει υπερβολική πίεση με τις οικοδομικές εργασίες που γίνονται, αλλά ακόμη και με το βάρος που βάζουμε. Ναι. Μιλούμε για μια περιοχή που είναι γεμάτη σπηλιές. Ναι. Τώρα, για το θέμα του νερού, δεν είναι τόσο η βροχόπτωση όσο και το θέμα του ότι αλλάζει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό. Ναι. Να θυμίσω ότι ειδικά στο Σκαλίν έχουμε τους δύο προσφυγικούς συνοικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι με το αποχετευτικό. Οπότε όλη εκείνη η υγρασία απορροφάται και συντείνει σε όλο αυτό το πρόβλημα με την πτώση των βράχων. Και εγώ θυμάμαι την περίφημη μελέτη για να μπορέσουν επιτέλους να τερματιστεί, να μπουν κάτω όρια για το πού θα γίνεται η ανάπτυξη λόγω αυτής της μελέτης. Mm-hmm. Την έχουμε εκπονήσει μαζί με την πολιοδομία πριν 15 χρόνια. Και δεν εφαρμόζεται. Μέχρι και πριν 6 μήνες είχα δοθεί άδειες για μια τετραόρροφη πολυκατοικία εντελώς δίπλα από το πολιτιστικό κέντρο του Σκαλιού. Ναι. Και έχουν δοθεί τεράστια κονδύλια για την αναβάθμιση για το πολιτιστικό κέντρο στο Σκαλί, μεγάλα κονδύλια για να γίνει η αναβάθμιση του παλιού πύρινα της Αγλαντζάς και τα έχουμε όλα αυτά να έχουν αφαιθεί, να είναι χαμένα. Περπατήσαμε πολλές φορές όλοι μας τις γειτονιές αυτές. Και με την πάροδο του χρόνου διαρωτούμαστε τι ακριβώς έχει πάει λάθος. Εκεί που υπήρχε μια δρόσα επιχειρηματικότητα, υπήρχε πυκνή κατοίκηση, αυτή τη στιγμή περνάς και είναι έρημοι οι δρόμοι, σπίτια που ενοικιάζονται, σπίτια τα οποία πωλούνται. Υπάρχει ανάγκη να γίνει μια σύζευξη της τοπικής οικονομίας μαζί με άλλους επιχειρηματικούς κύκλους ή επενδύσεις. Πρέπει να επαναφέρουμε πίσω την επιχειρηματικότητα. Να φέρετε τους ιδιώτες να γίνεται σύμπραξη και με ιδιώτες, ώστε να προχωρήσετε σε περαιτέρω έργα. Χρειαστεί, αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι και οι πράξεις έχουν προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν. Όταν χωρίζουμε την Αγλαντζά με τη λεωφόρο της Λάρνακος και της Αμοχώστου με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας νησίδα στη μέση, πώς ακριβώς είναι που περιμένουμε ότι θα δούμε αναβάθμιση του παλιού? Μου στέλνουν ερωτήσεις οι Αγλαντζώτες και προς τις δύο, κάθε μια να απαντήσει. Το θέατρο Σκαλί, λέει, είναι βασανιστήριο για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Τέλειο τα σκαλιά. Επίσης, έλλειψη κουπαστής και υπάρχει και ανάγκη για ανελκυστήρα. Φυσικά. 20 χρόνια που μιλούμε για τον ανελκυστήρα. Το ίδιο το Δημοτικό Μέγαρο δεν έχει ανελκυστήρα. Τα ΜΕΑ δηλαδή είναι τελείως παραμελημένα. Θα ήθελα να συμφωνώ με τον τηλεθεατή οπωσδήποτε και σίγουρα θα είναι μια προτεραιότητα. Όσον αφορά το κέντρο, επειδή η ερώτηση σας ήταν για το κέντρο της Αγλαντζάς, εγώ το οραματίζομαι κάπως διαφορετικά. Η επιχειρηματικότητα θα ήθελα να είναι συνδεδεμένη μαζί με τον πολιτισμό. Θα οραματίζομαι λοιπόν μια καλλιτεχνούπολη στο κέντρο της Αγλαντζάς, όπου θα μπορούσε με συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής να δοθούν εκείνα τα κίνητρα, ούτως ώστε να μαζευτούν εκεί οι άνθρωποι του πνεύματος και της δημιουργίας, και μαζί συνδεδεμένοι, δηλαδή σε έναν ευρύτερο πλαίσιο εκεί μαζί με το Σκαλί,
και, με την, και με τις πηγές και όλα, να γίνει ένα, μια καλλιτεχνούπολη, όπου εκεί θα ζουν, θα δρουν, θα δημιουργούν και θα ανθεί ο πολιτισμός και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεστε ότι θα ανθίσει και ο τουρισμός, δηλαδή ο πολιτιστικός τουρισμός και θα υπάρξουν και χώροι εστίασης κτλ. Άρα την βλέπω το κέντρο της Αγλαντζιάς, τον πυρήνα της Αγλαντζιάς να γίνεται και να πάλεται καθαρά πολιτιστικά και αυτό το πράγμα θα φέρει και εισρωή χρήματος στο Δημοτικό Ταμείο και αυτά τα χρήματα όπως μαζί με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία προτείνω στο πρόγραμμα μου οπωσδήποτε θα μπορούν να δοθούν ακριβώς, θα έχει την πολυτέλεια, όχι την πολυτέλεια ακριβώς, αλλά θα μπορεί ο Δήμος, θα μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος και το Ταμείο να βοηθά αλληλέγγυα τις ευάλωτες ομάδες, μάλιστα, τα ΑΜΕΑ όπως έχουμε μπει, διότι εμείς έχουμε και πρόγραμμα συγκεκριμένο για στήριξη των ΑΜΕΑ και στα σχολεία και να πληρώνονται οι συνοδοί τους είτε σε... είτε στο θερινό σχολείο, παραδείγματος χάρη, είτε στα σχολεία που παρέχουν φροντίδα ολοήμερη για να μπορεί να βοηθούν τα νέα ζευγάρια κτλ. Επίσης, θα μπορεί να βοηθηθεί και να αναπτυχθεί μια πολιτική για αξιοπρεπή γυρατιά. Γιατί θεωρώ ότι η τρίτη ηλικία είναι πολύ παραμελημένη και δεν είναι παραμελημένη βέβαια μόνο στην Αγλαντζιά, για να είμαστε και δίκαιοι. Θεωρώ ότι η ποιότητα στη ζωή της τρίτης των παππούδων μας και των γονιών μας είναι εκ των όνων κάνευε, αν θέλουμε να θεωρούμαστε ότι είμαστε άνθρωποι με έναν πολιτιστικό επίπεδο και έναν ήθος και αξίες και αρχές. Θεωρώ ότι στην Αγλαντζιά αυτό το πράγμα υπάρχει βέβαια η στέγη ηλικιωμένων, αλλά χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά, όχι μόνο αναβάθμιση σε υποδομές, διότι θεωρώ και συμφωνώ και με την Έφη ότι οι υποδομές πάντοτε πρέπει να αναβαθμίζονται και συνεχώς πρέπει να αναβαθμίζονται και υπάρχουν οι τεχνοκρατικές υπηρεσίες οι οποίες γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε πραγματικά η Αγλαντζιά να προχωρεί συνέχεια, ούτως ώστε να έχουμε και δρόμους και πεζοδρόμια είναι και ποδηλατόδρομους κτλ. Είναι ηλικία όχι μόνο στην Αγλαντζιά, γενικότερα, οπότε θα ήταν καλό να δώσουμε το και λέω καλό ότι θα είναι αξιοπρεπής διαβίωση. Αξιοπρεπή γυρατιά. Μάλιστα. Δεν είναι ένα project που θα... και θα στηρίζονται και οι οικογένειες, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, αλλά οι ίδιες οικογένειες οι οποίες επιβαρύνονται πάρα πολύ. Επειδή θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε μεγάλους ανθρώπους στις οικογένειες. Εάν υπάρχει ένα κέντρο με δραστηριότητες για αυτούς τους ανθρώπους, σίγουρα θα ελαφρώσουν. Ημερήσια φροντίδα, επίσκεψεις στα σπίτια, πάρα πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν. Εάν μπορώ να παραθέσω και εγώ λίγο που τις θέσεις. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ο λόγος να σας πω ότι επειδή κατοικώ χρόνια δεν είμαι αγλαντζιώτης, βέρος που λέμε, από Λεμεσό, αλλά κατοικώ τα τελευταία 15 χρόνια, οπότε νιώθω και την Αγλαντζιά δική μου. Βεβαίως, μα όλοι μας πρέπει δηλαδή, να νιώθουμε το ίδιο. Αυτό που νομίζω που θέλει να δει περισσότερο ο Αγλαντζιώτης, γιατί είναι η ομορφιά του πράσινου που μπορεί εύκολα να συνδυαστεί λόγω της φυσικής δομής της περιοχής, άρα περισσότερο πράσινο, να φτιάξει παλιά πλατεία, το παλιό κομμάτι της Αγλαντζιάς, να αναστηλωθεί περαιτέρω και να βλέπει αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα περισσότερο, να νιώθει περισσότερη ζωντάνια στην Αγλαντζιά. Παρακαλώ, κύριε. Αλλά το θέμα με τις υποδομές και γιατί επιμένω, γιατί είναι η βάση για όλες τις υπόλοιπες πολιτικές. Όταν μιλούμε για προσβασιμότητα, δεν μιλούμε μόνο για άτομα τα οποία είναι σε έναν αναπηρικό καροτσάκι. Μιλούμε και για τους ηλικιωμένους που χρειάζονται διευκόλυνση για να μπορούν να διακινηθούν. Μιλούμε για προσωρινά παρεμποδιζόμενα άτομα. Έσπασε έναν πόδι ή μιλούμε για μικρά παιδιά με τα ποδήλατα τους. Εάν έρθουμε να αναβαθμίσουμε τα δίχτυα των πεζοδρομίων μας και να είναι συνδεδεμένα, σημαίνει ότι όλες αυτές οι ομάδες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στις δημόσιες συγκοινωνίες, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση να επισκεφθούν και άλλους φίλους και να μην έχουμε άτομα απομονωμένα στο σπίτι τους. Μετά, τα παιδιά μας για το σχολείο. Εάν μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους γονείς και να χρησιμοποιούνται τα πεζοδρόμια για να μπορούν να πάνε στο σχολείο τους με ασφάλεια. Να μην φοβούνται οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά να πάνε 4 τετραγωνικά τετράγωνα παρακάτω για να πάνε στο σχολείο τους. Θα μάθουν τη γειτονιά τους. Θα γνωρίσουν τους γειτόνους τους. Αυτή η περίοδος με τον κορονοϊό μας έχει γνωρίσει επιτέλους τη γειτονιά μας, γιατί αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά τα πόδια μας. Ναι. Και εκεί είναι που φάνηκε ότι η έλλειψη υποδομών είναι που έχει δημιουργήσει τις διακρίσεις. Ο κόσμος, ο οποίος ήταν στην περιοχή του Σκαλιού, στην περιοχή του Πλατή, είχε πρόσβαση και στο Σκαλίν με το πεζοδρόμιο του και με τα μονοπάτια, είχε πρόσβαση και στο ποδηλατόδρομο της Κυρινίας, μπορούσε να περάσει καλά. Οι άνθρωποι που ζούσαν όμως σε περιοχές πιο υποβαθμισμένες, σε περιοχές όπου δεν είχαμε αυτή την υποδομή, δεν μπορούσαν με ασφάλεια ούτε να κάνουν ένα γύρο του τετραγώνου της γειτονιάς τους. Άρα είναι σημαντικό. Μετά,
η αναβάθμιση των πάρκων και το να γίνει η φύτευση των χώρων πρασίνου είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Μιλούμε για ποιότητα του αέρα. Και ήδη οι στατιστικές δείχνουν ότι στην Λευκοσία, ειδικά, χάνουμε 3 χρόνια από τη ζωή μας λόγω της αέριας ρήπανσης. Εάν δεν αυξήσουμε το πράσινο, ακόμη και εκείνον το ένα δέντρο στη γωνιά ενός δρόμου που έχει μείνει λίγο έναν πράσινο σημείο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Και έχει ήδη αναφέρει η Μαρία το θέμα της ψηφιακής αναβάθμισης. Εάν ο Δήμος έχει ψηφιακή αναβάθμιση της δικής του υποδομής, θα μπορεί να αποδίδει καλύτερο έργο προς τους δημότες. Mm-hmm. Άρα η βασική υποδομή πρέπει να μπει. Και το θεωρώ επίγον κυρίως λόγω και της μεταρρύθμισης. Αύριο θα έχουμε συνενωμένους δήμους, θα έχουμε πιο μεγάλες οντότητες. Εάν δεν έχουμε λύσει αυτά τα πρακτικά προβλήματα, εάν δεν έχουμε φτιάξει τα πεζοδρόμια και τους ποδηλατοδρόμους μας, εάν δεν έχουμε φροντίσει. Όσα συνενωθούμε και με άλλους δήμους. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που παραθέσατε τις θέσεις σας. Βεβαίως, όσοι ενδιαφέρονται, έχετε και το πρόγραμμά σας ή κάθε μία από εσάς αναρτημένο και μπορούν να πληροφορηθούν. 2 του Αυγούστου, δεν έχει απομείνει πολύ καιρό. 2 Αυγούστου, Κυριακή. Ναι. Παρακαλούμε, κάντε πρώτα την ψήφο σας και μετά τα μπαλάκια. Θεωρούμε ότι η ψήφος είναι ιερή και θα καθορίσει πραγματικά και ποιος θα κρατήσει τα ενία της Αγλαντζιάς μας. Σαφώς. Νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτό οι Αγλαντζιώτες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.